κυρίες Δεσποινής και κύριοι φίλοι και φίλες του Philadelphia.gr, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο πανέμορφο στολίδι γήπεδο του Αγίου Βασιλείου, εδώ που διεξάγεται σήμερα ένας κρίσιμος αγώνας μεταξύ των ομάδων Μιάσον Ανδής Παύλος Μελάς. Να πούμε ότι ο Άσονα Ευγούς ήρθε από νίκη από την προηγούμενη αναμέτρηση μέσα στον Παύλο Μελά με τα πέναλτι που κέρδισε με 2-4, κανονική διάρκεια 0-0, και τώρα αναμετρούνται για άλλη μια φορά σε ουδέτερο γήπεδο, όπως είπαμε, στο πανέμορφο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Θα διεξαχθεί η σημερινή αυτή αναμέτρηση, ο Άσονα Ευγούς Παύλος Μελάς με τις μπλε και άσπρες η ομάδα του Άσον Αυγής, ενώ με τις πράσινες και άσπρες η ομάδα του Παύλου Μελά. Να πάμε λίγο στη θέση στο Διομάρο, Διομελιώτης στα δοκάρια για τον Άσον, Διαβουρόγλου, Καπρίλης, Κολτέτζης, Γουντάρας, Όρκας, Γιαϊκάλης, Γιαματόπουλος, Σταμπουλής, Μαυροβουνιώτης και Μικρός. Ενώ για την ομάδα του Παύλου Μελά, Αβραμίδη στα δοκάρια, Νέτζιος, Ιρδούλης, Μπλίκας, Χατζηχαρίστος, Δουνιάς, Γεροντίδης, Λάμπρου, Ιωτάτης, Ρέτσικος και Ιωαννίδης. Όλα έτοιμα για την αναμέτρηση, όπως είπαμε, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με περίπου 700 φίλους και από την πλευρά του Άσον και από την πλευρά του Παύλου Μελά, ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα που θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Ο Άσον Αυγής που, όπως είπαμε, κέρδισε στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα παίζει για άλλη μια φορά ξανά απέναντι στον Παύλο Μελά, για να δούμε τι θα μας επιβλάξει αυτή η σημερινή αναμέτρηση, που όλα είναι έτοιμα με τον κύριο Λιμπούδη, διατητή του αγώνα, Δημητριάδης και Θαδινόγλου. Παίγνει μόλις ξεκίνησε στα πρώτα βήματα ο Άσον Αυγής, ένα γέμισμα και η παλιά δεν θα περάσει. Σε πολύ καλή θέση ο Ορδούλης σταματάει την μπάλα για τον Άσον τώρα, που η μπάλα προσπαθεί να περάσει. Αλλαγή μπάλας, ο Μορβουνιώτης πολύ ωραία θα βρει τον συμπαίκτη του, αυτός θα κάνει το 1-2. Ο Βουντάρας προσπάθησε να πάρει, για να δούμε, τελικά δεν είναι κόρνερ, έχει βγει μπάλα εκτός. Σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου στην κάμερα, ο Σπύρος Ομαλέας, πάντα μέσα από το εικόνα από το Philadelphia.gr, το δικό σας αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι που κλείνει τη χρονιά κάπου εδώ. Με ευχαριστίες σε όλους εσάς, να ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας όλη την σεζόν του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλες τις ομάδες, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις καινούργιες αγωνιστική περίοδο που έρχεται από Σεπτεμβρίο και θα μας επιφυλάξει πολλές. Για να δούμε τώρα με τον Άσον, με τον να προσπαθεί να περάσει, με τον Σταμπουλή να πάρει το φάουλ. Σταμπουλής αλλάζει, Μικρός. Παιχνίδι της Α1. Μπαράζ παραμονής. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο και θα παραμείνει στην ίδια κατηγορία. Με ποιος θα πατήσει γερά σήμερα μέσα εδώ
από ένα πανέμορφο στολίδι γήπεδο, όπως είπαμε, είναι του Αγίου Βασιλείου. Δεν ξέρω για τη σημερινή αναμέτρηση. Με τον Σταμπουλή πάει να γίνει το 1-2 πολύ ωραία. Μαυροβουνιώτης τώρα έχει χώρο, πάει να περάσει. Η παλιά κόβεται εκεί από τον Ιωαννίδη. Το διώξιμο της μπάλας, Ιωαννίδης πάει δυνατά, δεν θα μπορέσει να περάσει την μπάλα. Με τον μικρό να έχει την μπάλα, να αλλάζει το γέμισμα της μπάλας εκεί. Θα φύγει πολύ ωραία εκεί, οι διαμαρτυρίες τώρα για κάποιο φάουλ. Τώρα θα σφυρίξει. Ανάψαν τα αίματα. Σε ένα κατάμιστο γήπεδο, όπως είπαμε, αρκετοί φύλαθροι ήρθαν να ενισχύσουν την δύο ομάδες στην προσπάθεια που κάνουν για την παραμονή στην Α1. Για να δούμε σε αυτό το φάουλ, σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα του Ιάσον Αυγής. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Εκτελείται η κεφαλιά εκεί, πήγε να γυρίσει. Γιαγιάλης εκεί πρόλαβε, έκοψε την μπάλα. Ιωαννίδης τώρα. Ιωαννίδης που πάει να περάσει σε θέση offside, όμως σε καλή θέση. Ο Γεροντίδης σηκώνει την θέα του, ο βοηθός ο κύριος Δημητριάδης. Με τον Κοντατζή να αλλάζει τώρα την μπάλα. Ο Ιάσον είναι αυτός που έχει χώρο. Με τον Καπρίλη να αλλάζει. Πάει να γίνει το 1-2. Παλιά δεν θα περάσει όμως. Σε πολύ καλή θέση και ο Ρίτσος σταματάει την μπάλα. Να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Θα βγει ο Δραμίδης, θα διώξει πολύ δυνατά. Είμαστε ήδη στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Ιάσον Αυγής, Παύλος Μελάς, 0-0. Πάντα σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου μέσα από το philadelphio.gr. philadelphio.gr που βρίσκεται όχι μόνο στα ερασιτεχνικά ποδόσφαιρα και στις μεγάλες κατηγορίες όπως είναι αυτή η Α1. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτή η σημερινή αναμέτρηση. Να πούμε ότι φυσάει αρκετά, δυσκολεύει το έργο στους παίκτες των δύο ομάδων. Μπάλα βλέπετε δεν παίρνει φορά πολύ. Με τον Ιάσον τώρα να προσπαθεί να κλέψει εκεί. Παίζεται λέει ο κύριος Λιμπούτης. Συνέχεια με τον Παύλο Μελά να προσπαθεί να πατήσει την μπαλάκι. Με την ωραία γέμισμα ο Καπρίλης θα διώξει σε πλάγιο. Σε ένα ακόμα πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Με τον Τουνιά να αλλάζει. Νέτζιος εκεί. Έρχεται πολύ δύναμη ο παίκτης του Ιάσον. Παραχωρεί το πλάγιο. Για να δούμε τώρα με την προσπάθεια να κάνει τη σέντρα εκεί που διώχνουν οι αμυντικοί. Επιμένει και πάλι η ομάδα του Παύλου Μελά με τον Ρουμελιώτη να αφήνει πολύ ωραία να βγαίνει η μπάλα και να σταματά αυτή η αντεπίθεση στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού. Ολοκληρώσαμε 7 λεπτά παιχνίδι 0-0. Για να βγεις Παύλος Μελάς. Με την ομάδα του Χατζηχαρίστος για την ομάδα του Παύλου Μελά. Αλλάζει σε θέση offside όμως σηκώνει τη Σιμέδου. Ο Διοτάσης είναι αυτός. Άρα μέτρα!
με την κατοχή μπάλας τώρα να κόβει ο παίκτης του Γιάσον, να επιμένει και πάλι με τον μικρό, να αλλάζει η ομάδα του Παύλου Μελά τρόπο να προσπαθεί να πάρει το κόρνερ. Έχουμε πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού για την ομάδα του Παύλου Μελά. Λάμπρου είναι αυτός που εκτελεί χαμηλά η μπάλα σε νέο κόρνερ. Με τον ίδιο παίχτη να είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Λάμπρου. Έχουμε κάποια μικροένταση, κάποια επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίχτες εκεί συγκρούονται. Ο κύριος Λιμπούτης κάνει στάση στις δύο ομάδες να ερεμήσουν τα πνεύματα. Για να δούμε τώρα σε αυτό το κόρνερ που εκτελείται. Η μπάλα περνάει από όλους, έρχεται και πάλι ο Λιμπούδης, προσπαθεί, θα κάνει τη σέντρα πολύ ψηλά, όμως out. Η μπάλα τελικά, έχουμε corner, corner που δείχνει εκεί ο Δημητριάδης στο 5ο λεπτό, στο 1ο λεπτό, συγγνώμη, 9 λεπτά παιχνίδι, δεύτερο κατά σειρά corner για την ομάδα του Παύλου Μελά. Τον Λάμπρου να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί κεφαλιά. Έχουμε σε θέση offside τον παίκτη του Παύλου Μελά. Υποδεικνύεται από τον κύριο Δημητριάδη. Στο 0-0 είμαστε εμείς. 10 λεπτά παιχνιδιού. Γήπεδο Αγίου Βασιλείου. Μπαράζ Σωτηρίας. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα πατήσει σταθερά και θα παραμείνει στην ίδια κατηγορία. Αν είναι ο Παύλος Μελάς, αν είναι ο Γιάσον Αβής, όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα εδώ σε αυτό το ποκλή κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Τον Γκαμπρίλη να είναι έτοιμος τώρα να εκτελέσει το ελεύθερο. Γκαμπρίλης εκτελεί κεφαλιά εκεί για να πηδήξει. Ο παίχτης του Ιάσον δεν έπιασε καλά την κεφαλιά. Το γέμισμα της μπάλας τώρα θα κόψουν οι παίκτες του Ιάσον και πάλι που κατεχεί ο Ιωαννίδης αλλάζει. Όρκας, το γέμισμα της μπάλας πάει να γίνει το 1-2, πολύ ωραίος συνδυασμός για κι άλλες εκεί που τρέχει και πολύ έξυπνα παίρνουν το πλάγιο οι παίκτες του Ιάσον να βγει. Αν δεν έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια του αγώνα, να πούμε ότι θα έχουμε και παράταση. Αν και εκεί δεν έχουμε νικητή, θα έχουμε τη διαδικασία πέναλτι και φυσικά εκεί θα κριθεί ποιος είναι αυτός που θα παραμείνει στην Α1 κατηγορία. Για να δούμε τώρα με τον Μαυροβουνιώτη να εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Ιάσον. Ο Ντατζής αλλάζει την μπάλα, διώχνει πολύ ωραία, θα πατήσει μπάλα ο παίκτης του Παύλου Μελά, θα γεμίσει την μπάλα, για να δούμε τώρα σε προσπάθεια. Διτάσεις εκεί που προσπαθεί, σε καλή θέση ο Καπρίλης.
Παραχωρεί το κόρνερ για άλλη μια φορά ο Λάμπρου. Είναι αυτός που θα πάρει μέτρα να εκτελέσει ακόμα ένα κόρνερ για τον Παύλο Μελά. Εκτελείται αλλαγή της μπάλας, εκεί θα διώξουν οι παίχτες του Ιάσον. Έχουν μια σύραξη εκεί μέσα. Μένταση στην εστία του Μαυροβουνιώτη. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Η εικόνα μιλάει μόνη της, όπως βλέπετε. Δώσε σφαλιά, ρε, γάμω την μάνα μου. Μόνο που στράκι, γάμω την κοπέλια σου. Δώσε σφαλιά, ρε. Έχουμε διακοπή του παιχνιδιού. Ακριβώς στο 13ο λεπτό. Έχουμε ένταση, μικρό επεισόδια. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά βλέπουμε κακή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Γήπεδο Αγίου Βασιλείου, όπως είπαμε. Ο Παύλος Μελάς υποδέχεται τον Ιάσον Αυγής σε ουδέτερη έδρα σήμερα, μια που οι δύο ομάδες είχαν συγκρουθεί στην προηγούμενη Κυριακή μέσα στον Παύλο Μελά. Τα κατάφερε ο Ιάσον Αυγής στα πέναλτι να πάρει την νίκη. Δέκα το τρίτο λεπτό του παιχνιδιού. Έλα έξω από εδώ, ρε παστάρδε καμό. Έλα έξω, ρε πουστάρε καμό. Έλα έξω, ρε πουστάρε καμό. Έλα έξω, ρε πουστάρε καμό. Από τη μάνα σου το πάνω. Έλα έξω, έλα έξω! Έλα από εδώ, ρε μαλάκα! Έλα από εδώ! Ο κύριος Λιβούδης εκεί τα λέει με τους συνάδελφους, με τον κύριο Δημητριάδη. Δημόγλου. Να δούμε αν συνεχιστεί το παιχνίδι. Έχουμε μια μικρή ένταση και πάλι. Για άλλη μια φορά κάποια πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται σε γήπεδα. Ρε το πρόεδρο βγάλε έξω, ρε. Με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη, να θέλουν το αποτέλεσμα για να πάρουν το εισιτήριο στην παραμονή στην Α1. Έλα εδώ, έλα εδώ. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει ή τι πέρασαμε περίπου. Έλα από εδώ, ρε, έλα, έλα! Έλα, μπουνά πάνω, την άλλη φορά τη λύνωσε!
18 λεπτό του παιχνιδιού μας. Ο κύριος Λεμπούδης τα λέει εκεί με να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα για να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Φύγε από εδώ, παιδί μου, μαλάκα! Μπήκε μέσα, δεν έχει ποδοσφαιριστεί το αρχίδι! Βγάλτε τον έξω από το γήπεδο! Βγάλτε τον έξω από το γήπεδο αυτό το τσέπ που κάνει! Σταματήστε, ρε τέλος! Να δούμε εκεί ο κύριος Λιμπούδης δείχνει κόκκινη κάρτα και στις δυο παίκτες. Τι έκανε, δεν ζες. Κόκκινη κάρτα. Ο κύριος Λιμπούδης έδειξε τις δύο κόκκινες κάρτες και στις δύο ομάδες. Για να δούμε ποιος έχει πάρει την κόκκινη. Για να μου απέβαλε δύο παίκτες από τον Ιάσον Αναβγής και από τον Παύλο Μελά με κόκκινη κάρτα, το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι σε διακοπή στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτή η αναμέτρηση, οι δύο ομάδες όπου όπως είπαμε ζητούν την νίκη. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Ο διαιτητής του αγώνα, το ποδοσφαιριστή ο Αδίτης. Δείχνει την σέντρα να συνεχιστεί και το παιχνίδι με δύο αποβολές, όπως είπαμε, με κόκκινη κάρτα με τον Μαυρομουνιώτη. Μαυρομουνιώτης ήταν αυτός και ο Γεροντίδης με τις δύο κόκκινες κάρτες. Αποβολές στο 10-6. Το παιχνίδι κυλάει και πάλι εκεί. Είμαστε ακριβώς με τον Παύλο Μελά να γυρίζει πίσω τώρα στον Ρουμαλιώτη. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας μετά την εξάλεπτη διακοπή που είχαμε. Φυσικά θα έχουμε καθυστερήσεις. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει ο μικρός τώρα για τον Ιάσον. Πατάει μπάλα. Αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα. Το γέμισμα της μπάλας εκεί δεν θα περάσει. Λαμπρού. Το γέμισμα της μπάλας. Το γύρισμα η μπάλα και η μπάλα στα δίχτυα, να που
Ο Διωτάσης ανοίγει το σκορ και κάνει το Ιάσονα Αυγής Παύλος Μελάς 1-0. Στο 22 να που βρήκε τα δράνεια της άμυνας, εκεί ανοιχτή ο παίκτης του Παύλου Μελά και σκοράρει και ανοίγει το σκορ. Έτσι ο σκόρερ στο δεύτερο, το πρώτο τέρμα για την ομάδα του Παύλου Μελά. Για να δούμε, έχουμε και πάλι μια διακοπή. Οι παράγοντες της ΕΠΣΜΗ ζητούν να αποχωρήσει εκτός γηπέδου ο κύριος που προκάλεσε τα έντονα επεισόδια. Αβραμίδης αλλάζει την μπαλά. Χατζηχαρίστος, μπαλιά το γέμισμα. Θα βρει πολύ ωραία τον συμπαίκτη αυτό, θα πατήσει και έχει χώρο να μπροστά του να φύγει. Προσπαθεί να αλλάξει σε καλή θέση εκεί. Ο παίκτης του Ιάσον σταματάει την μπάλα και δίνει την προσπάθεια το γέμισμα της μπάλας εκεί. Που καταλήγει σε πλάγιο. Όπως είπαμε, 10 παίκτες παίζουν οι δύο ομάδες. Μετά τις δύο κόκκινες κάρτες, τον Μαυρομουνιώτη και τον Γεροντίδη, οι δύο παίχτες παίζουν με 10 παίχτες, δύο ομάδες. Μέσα ένα πλάγιο τώρα για τον Ιάσον Αυγής. Σε ένα παιχνίδι πολύ σκληρό, πολύ καλή αναμέτρηση. Πάτα μέσα από την εικόνα από το Philadelphia.gr, το δικό σας αγαπημένο κανάλι. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια, φεύγει πολύ ωραία. Γραμματόγλου, Γραμματόγλου έχει δύο παίχτες μπροστά του, πάει να γυρίσει. Γραμματούλε μπαίνει, προσπαθεί να περάσει και έχουμε φάουλ τώρα. Σε ένα φάουλ τώρα σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα του Ιάσου Ναυγής, με τον Γιγκιάλη να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελείται πολλά μέτρα η μπάλα, τελικά έχουμε κόρνερ. Να που κερδίζει κόρνερ ο Ιάσου Ναυγής. Τον Γιγκιάλη να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πολύ χαμηλά, αλλάζει την μπάλα, τώρα θα κάνει τη σέντρα, εκεί που η μπάλα φεύγει απευθείας out. Στο 23, 26 συγγνώμη, του παιχνιδιού. Γεια σας, Αυγής Παύλος Μελάς, 0-1 από το 22. Προηγείται η ομάδα του Παύλου Μελά. Χατζηχαρίστος στο γέμισμα εκεί που είναι πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει ο συμπαίκτη του. Άντε,
Ρουμελιώτης εκτελεί τώρα με τον μικρό να έχει την μπάλα, να κάνει το σέντρα, το γέμισμα της μπάλας εκεί που καταλήγει στα πόδια των παίκτων με τον Σταμπουλή, εκεί να προσπαθεί να αλλάξει με τον μικρό. Σταμπουλής και μικρός στο 1-2. Πολύ έξυπνα οι παίκτες του Ιάσον είναι αυτοί που παίρνουν το πλαγιό. Όπως βλέπουμε, δύο ομάδες παίζουν με 10 παίκτες μετά την αποβολή από το 22 του Μαυροβουνιώτη και του Γεροντίδη. Για να δούμε τώρα εδώ, η Άσον προσπαθεί να περάσει. Η παλιά κόβεται με τον τερματοφύλακα, τον goalkeeper του Άσον, να βγαίνει πολύ ωραία να διώχνει όπως ο Ρουμελιώτης, σε πλάγιο για την ομάδα του Παύλου Μελά. Όλα αυτά στο 28. Σκάτα έχουμε και διακοπές. Είχαμε μια διακοπή περίπου 7 λεπτών στον αγωνιστικό χώρο. Εσείς φυσικά βλέπετε και κρίνετε αν έχουν δίκιο οι δύο ομάδες. Από τη σειρά μας δεν μπορούμε να τις πάρουμε πρωτοβουλία να πούμε ποιος φταίει. Προς τον παρόν έχουμε την αλλαγή, την πρώτη αλλαγή με τον Όρκα να αποχωρεί. Όρκα ήταν αυτός που βγαίνει. Αναγκαστική αλλαγή, μια που δεν μπορεί να παίξει, να συνεχίσει το παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι μας τώρα, στο πλάγιο για τον Ιάσον. Τον μικρό εκεί να κάνει το 1-2. Θα καταφέρνει την μπάλα στα πόδια των παιχτών του Παύλου Μελά. Σταμπουλής. Αλλάζει μικρός. Πίεση εκεί τώρα, το γέμισμα της μπάλας. Πάει να βρει τον συμπαίκτη του. Πάνε δύο παίκτες εκεί για Βουρόγλου, εκεί που διώχνει. Και έχουμε ακόμα ένα πλάγιο τώρα, αυτή τη φορά για τον Παύλο Μελά. Ολοκληρώσαμε 30 λεπτά στο παιχνίδι. Γεια σας, αναφυγή Παύλος Μελάς, 0-1 από το 22, προηγείται η ομάδα του Παύλου Μελά. Το διώξιμο εκεί της μπάλας, προτιμήσα γυρίσει λίγο πίσω, ο Δέτσις το 1-2, ο Δέτσις πιέζεται, θα προτιμήσα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του. Ρουμελιώτης ψύχρεμα με τον μικρό, να έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Μετζιόν εκεί που διώχνει με το κεφάλι. Πολύ ωραίο Σταμπουλής να κλέψει με τον μικρό, να προσπαθήσει να έχει χώρο εκεί στο κέντρο του κηπέδου τώρα. Η αλλαγή εκεί της μπάλας, για να δούμε τώρα πως προσπαθεί. Θα κάνει το σουτ, πολύ ψηλά η μπάλα, πολλά μέτρα από την εστία του Αβραμίδη στο 31. Να που πήγε να απαντήσει εδώ η ομάδα του Ιάσον, δεν τα κατάφερε σε αυτό το σουτ που έφυγε πολύ ψηλά. Πάντα σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου, γήπεδο Αγίου Βασιλείου. Το κλέψουμε από το Σταμπουλή τώρα και πιέζεται. Σταμπουλής θα κάνει τη σέντρα, το σουτ εκεί. Βουνιώτη σε καλή θέση, θα μπλοκάρει. Να, το παιχνίδι γίνεται πολύ δυνατό στο 32. Ακόμα μια φάση για την ομάδα του Ιάσον Αυγής που χάνεται. Με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη όπως είπαμε. Να βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, μια γερή αναμέτρηση. Πήγε εκεί να γίνει το λάθος, το διόρθωσε ο Αβραμίδης. Με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Ιωαννίδης
Έχει χώρο τώρα. Ιωαννίδης μπροστά. Πάει να αλλάξει εκεί που δεν είναι καλύτερο παίκτη του. Κόβουν οι παίκτες του Ιάσον. Σιόν αλλάζει με τον συμπαίκτη του. Λίκας. Το 1-2. Ντουνιάς. Τον παίκτη του Ιάσον να παίρνει. Τελικά το πλάγιο. Με τον Σταμπουλή. Πολύ έξυπνα για την πλευρά του Ιάσον να βγει. Κουτάρας εκτελεί. Με το κεφάλι θα διώξουν οι παίκτες εκεί του Παύλου Μελά. Επιμένουν και πάλι οι παίκτες του Ιάσον εδώ. Στο μισό γήπεδο παίζει το παιχνίδι. Πιέζει μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Ιάσον Αβγίτς. Προσπαθεί να ανεβάσει απόδοση, να καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Έχει αρκετή κατοχή τώρα. Εδώ και περίπου 5 με 10 λεπτά η ομάδα του Ιάσον Αβγίτς προσπαθεί να φτάσει στο τέρμα. Για να δούμε τον Παύλο Μελά. Σιόν κάνει την σέντρα. Ιωαννίδης θα πατήσει. Αλλάξει πολύ ωραία την μπάλα. Έχουμε τελικά κόρνερ. Κόρνερ και υπόδειξη εκεί του Δημητριάδη. Σε ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα του Παύλου Μελά. Με τον Λάμπρου τώρα να εκτελεί. Το γέμισμα της μπάλας, θα διώξουν εκεί οι αμυντικοί του Ιάσον. Το γύρισμα της μπάλας και πάλι, για να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Βγαίνει ο Ρουμελιώτης και η μπάλα εκεί με τον αρχηγό, τον Μπλίκα. Να χάνεται μια πολύ σημαντική φάση για τον Παύλο Μελά να μπει δυνατά στο παιχνίδι για το δεύτερο γκολ στο 35. Στο 35 αυτή η φάση. Με τον Ιάσον να βγεις να πρεσάρει τώρα. Λάθος της μπάλας εκεί, έρχεται ο μικρός σε καλή θέση. Παραχωρεί το κόρνερ. Σε πολύ καλή θέση εκεί. Έχει βρει τρόπους η ομάδα του Παύλου Μελαλά. Φτάνει προς τον στην αιστεία του Ρουμελιώτη. Οι δύο ομάδες που έχουν το άγχος, έχουν το νου τους στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 36. Σε ένα ακόμα κόρνερ τώρα που όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση. Εκτελείται. Θα βγει εκεί ο τροματοφύλακας ο Μελιώτης. Με τις γροθιές έχουμε τελικά out την μπάλα. Έχει βγει κάπου, έχει ακουμπήσει σε παίκτη του Παύλου Μελά. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον μικρό να αλλάζει την μπάλα. Και ο Ιάσον να έχει αυτή τη φορά τρόπο να κάνει την νέα του αντεπίθεση. Με το γέμισμα της μπάλας εκεί που δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του. Με τον μέσα να γυρίζει πίσω.
αυτός πιο πίσω πλικάς. Να αλλάξει την μπάλα. Ένα δύο εκεί. Τελικά έχουμε για την ομάδα του της Αυγής την μπάλα. Με τον μικρό να έχει χώρο μπροστά του, να αλλάζει το 1-2. Ωραίος ο συνδυασμός των παικτών του Ιάσον. Προσπάθεια εκεί, μπάλα πολύ άστοχα. Αβραμίδης θα βλοκάρει στο 38 από το 2. Ο Παύλος Μελάς είναι αυτός που προηγείται με 0-1. Καπλής εκεί προσπαθεί να κλέψει, θα πάρει το φάουλ. Μικρός, αλλάζει την μπάλα. Από την άλλη πλευρά τώρα με τον Κουτάρα να κάνει το φάουλ τώρα. Να κάνει το φάουλ και να εκτελέται πολύ γλίγορα το φάουλ αυτό. Τον μικρό να έχει χώρο να αλλάζει την μπάλα. Η μπαλιά δεν θα φτάσει στο συμπαίκτη του. Σε καλή θέση ο Λίτσκος να κόβει την μπάλα. Το γέμισμα της μπάλας εκεί βγαίνει. Ο Ρουμελιώτης αφήνει την μπάλα να βγει εκτός. Πολύ ωραία. Με τη συνέχεια τώρα του παιχνιδιού μας ολοκληρώσαμε το 40. 5 τελευταία δραματικά λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στα πλαίσια του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες που ήρθαν από και πάλι μαζί σε σύγκρουση την προηγούμενη Κυριακή μέσα στο γήπεδο του Παύλου Μελάς, θα κατάφερε ο Ιάσον Αγγής στα πέναλτι να πάρει την νίκη και τώρα αναμετρούνται σε ουδέτερο έδρα όπως εδώ το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου που φιλοξενεί τις δύο αυτές ομάδες που παλεύουν για την σωτηρία. Προσπάθεια εκεί που του μικρού να προσπαθήσει να διώξει. Στο τελευταίο πεντάλεπτο μπήκαμε. Από το 22 ο Παύλος Μελάς είναι αυτός που προηγείται. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτή η πολύ δυνατή αναμέτρηση της Α1. Με την ομάδα του Δούλης εκεί να κλέβει την μπάλα, να έχει χώρο, ανοίγει πολύ την μπάλα, έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Παύλου Μελά. Η εκτέλεση τώρα βγαίνει ο Ρουμελιώτης με τις γροθιές διώχνει και θέλουν να προσπαθήσουν να φύγουν σε γλίγορη αντεπίθεση τώρα η ομάδα του Ιάσον εκεί με το μικρό να γυρίζει πολύ ωραία. Σε καλή θέση ο Λαμπρού όμως παραχωρεί το πλάγιο. Αφού μπορείτε ρε παιδιά, μπορείτε να παίξετε. Ανεβεί κάτω, φύγε.
Για να δούμε τώρα με τον Ιωαννίδη να αλλάζει το 1-2. Να έχει χώρο τώρα μπροστά εκεί. Τελικά έχουμε φάουλ για την ομάδα του Ιάσον. Οι δύο τάσεις ήταν αυτός που διαμαρτύρεται τώρα. Παρολάει κοίτα! Ηλίθιε! Βουντάρας, μπαλιά του, πολύ δυνατή, καταλήγει σε πλάγιο. Στα τελευταία λεπτά είμαστε του πρώτου μικρόνου. Γεια σας, Αναμυγής Παύλος Μελάς, 0-1. Να πούμε από το 16 παίζουν με 10 παίχτες οι δύο ομάδες. Μετά τις αποβολές. Ο κόσμος φυσικά με αγωνία παρακολουθεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, στην πολύ δυνατή αναμέτρηση. Σε ένα φάουλ τώρα για τον Παύλο Μελά, με τον Λάμπρου να έχει χώρο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απροεκτελεί πάνω στον παίκτη του Ιάσον. Το γύρισμα της μπάλας εκεί στο 44. Είμαστε στο 44. Θα έχουμε φυσικά και καθυστερήσεις. Είχαμε περίπου ένα εξάλεπτο διακοπή στο παιχνίδι μας. Τώρα στην προσπάθεια το γέμισμα της μπάλας εκεί. Το διώξουμε από τους αμυντικούς του Παύλου Μελά. Σε πλάγιο για τον Ιάσον. Μικρός θα κάνει το σούτ από πολύ μακριά. Ωραίο το σούτ από τον μικρό Αβραμίδης. Είπε όχι σε αυτή τη φάση όμως στο 45. Τώρα μπήκαμε στα 45. Για να δούμε πόσα λεπτά των καθυστερήσεων θα δώσει ο κύριος Λιμπούτης. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Με τώρα στην προσπάθεια να περάσει εκεί το κόψιμο πολύ ωραία από τον παίκτη του Ιάσον να βγεις. Έρχεται με πολύ δύναμη ο Λιμπούδης, διώχνει την μπάλα. Επιμένει και πάλι ο Ιάσον εδώ στην προσπάθεια. Περνάει από όλους. Θα πατήσει πολύ ωραία ο συμπαίκτης. Θα κάνει τη σέντρα εκεί με τον Ρίτσο να αλλάζει και έχει χώρο μπροστά του να φύγει τώρα. Ρίτσος επιμένει και έχουμε φάουλ. Σε ένα πολύ καλό σημείο τώρα για τον Παύλο Μελά. Αυτό το φάουλ. Στο 46 του παιχνιδιού. Πλέον διανύουμε τις καθυστερήσεις. Ανάδρε, ανάδρε, την αστυνομία φωνάς, μαλάκα, κάμω τα αρχίδια σου. Καμιά δεν πρέπει να ρωτήσω όλα στο παιχνίδι. Για να δούμε σε αυτό το φάουλ που εκτελείται πολύ δυνατά πάνω από την εστία του Ρουμελιώτη. Πολύ καλή φάση. Πολύ δυνατό το σουτ. Καταλήγει στο 47. Αλλά καλή πούδη!
Χάλασες το παιχνίδι! Ο Παύλος Μελάς είναι αυτός που προηγείται, έχει την κατοχή του το γκολ. Προσπαθεί τώρα να αλλάξει κάτι από την πλευρά του Ιάσον Αυγιέτ. Με την συνδυασμό των παιχτών εκεί να καταλήγει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που εκτελείται τώρα πολύ γλίγορα από τους παίκτες του Παύλου Μελά. Λάμπρου ανοίγει την μπάλα, θα βγει πολύ ωραία τον τερματοφύλακας, θα διώξει όπως την μπάλα. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Ρε παιδιά, βρεστείλε τον πουτάρα του Παλίζρη. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια, το διώξιμο εκεί, πολύ σωτήρια. Το παιχνίδι μας συνεχίζεται, έχουμε μια μικρή ένταση στην εξέδρα από τους φιλάθλους. Είμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου στις καθυστερήσεις. Ο κύριος Λιμπούδης κοιτάει το ρολόι του, προσπαθεί να γυρίσει με τον μικρό, να διώχνει τώρα. Προσπαθεί να φύγει, έχουμε το σκούντιγμα και το τράβηγμα. Ο Σταμπουλής στο έδαφος. Πολύ ωραίο Σταμπουλής να πάρει το φάουλ τώρα με τον Σταμπουλή να τα λέει με τον κύριο Λιμπούδη εκεί. Έλα ρε θέατρο κάνουνε! Πέφτε δυνατά μαλλιά! Είμαστε στις καθυστερήσεις. Ολοκληρώσαμε και το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον μικρό να έχει χώρο να εκτελέσει αυτό το φάουλ τώρα. Μικρός, το γέμισμα της μπάλας θα περάσει, το σούτ εκεί. Πολύ δυνατή και η επέμβαση του Αβραμίδη στο 50 ακριβώς του παιχνιδιού. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να ο Ιάσον που άγγιξε τον γκολ. Και τώρα μένει με ένα κόρνερ. Με την εκτέλεση αυτή. Μπαλά τελικά έχουμε νέο κόρνερ. Με τον Ιάσον να έχει ανεβάσει την απόδοσή του μετά τον γκολ που δέχτηκε. Κεφαλιά εκεί φεύγει από όλους, θα επιδείξει πολύ σωτήρια. Αβραμίδης θα μπλοκάρει. Και κάπου εδώ το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Λιμπούδη δείχνει τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Ιάσον Αυγής, Παύλος Μελάς από το 22 προηγείται. Εμείς μια μικρή διακοπήστηκε και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες Δεσποινίδη και φίλοι φίλες του philadelphia.gr και πάλι εδώ στο πανέμορφο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου, σε ένα καταπράσινο γήπεδο όπως το είδαμε και όλη τη σεζόν του διαστήματος του πρωταθλήματος. Ομάδα του Αγίου Βασιλείου, παράγοντες που κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί το γήπεδο έτσι καταπράσινο
Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει τώρα το δεύτερο ημίχρονο που όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης αυτής. Γεια σου να βγεις Παύλος Μελάς 0-1 από το 22 με τον Ρίτσικο να σκοράρει και να βγάζει την ομάδα του Παύλου Μελά μπροστά. Για να δούμε τώρα τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο που οι δύο ομάδες καίγονται για την νίκη και φυσικά για την σωτηρία, την παραμονή στην Α1. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο που κυλάει προς το παρόν με την μπάλα να έχει η ομάδα του Ιάσον Αυγής. Καπρίλης αλλάζει την μπάλα με το μικρό εκεί, προσπαθεί να κλέψει την μπάλα με τον Λάμπρου να δοκιμάζει το σούτ, να κάνει τη τσέντρα, πολύ δυνατή όμως δεν προλαβαίνει, η μπάλα καταλήγει out. Με τον κόσμο να παρακολουθεί με πολλή αγωνία, πάρα πολύ κατάμεστο στο γήπεδο. Φυσικά είναι παράγοντη και από τις ΕΠΣΜΗ εδώ αρκετή. Σε ένα πολύ δραματικό παιχνίδι όπως εξελίσσεται σε ντέρμπι παιχνίδι εδώ το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου αυτή η αναμέτρηση. Ρουμελιώτης είναι έτοιμος να δώσει την συνέχεια. Ολοκληρώσαμε 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 0-1. Με την κεφαλιά εκεί ο Σταμπουλής να πιάνει. Με τον παίκτη του Ιάσον τώρα να έχει την μπάλα, δεν θα περάσει εκεί από τους αμυντικούς με τον μικρό να αλλάζει την μπάλα. Γιαβουρόγλου θα κάνει τη σέντρα, θα περάσει από όλους την μπάλα. Το κόψιμο της μπάλας εκεί που γυρίζει πολύ ωραία πίσω τώρα με τον Καπρίλη να αλλάζει με τον μικρό, να κάνει τη σέντρα, να βρίσκει πολύ ωραία στο, με το κεφάλι τον συμπαίκτη του. Ήταν πολύ δυνατή όμως δεν προλαβαίνει εκεί ο Κωνσταντίνου. Αβραμίδης στο ελεύθερο εκεί, ελέγχει ο παίκτης του Ιάσον, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Δέκατο τέταρτο λεπτό. Ανεβείτε λίγο ρε. Τέταρτο λεπτό των παιχνιδιού μας στο δεύτερο ημίχρονο, με την μπάλα εκεί με τον Ρίτσιο. Προσπαθεί να περάσει ο σκόρερ εκεί του γκολ για τον Παύλο Μελά. Με τον Ιρδούλη να είναι έτοιμος τώρα να δώσει την συνέχεια σε αυτό το ελεύθερο. Θα γυρίσει την μπάλα, θα δοκιμάσει το σουτ. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Ιάσον όπως όπως. Με την μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ. Σε ένα κόρνερ που όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Το γύρισμα της μπάλας θα γυρίσει εκεί, πήγε να γυρίσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως να πιάσει καλά το παίκτης του Παύλου Μελά την μπάλα. Κατάληξε τελικά σε πλάγιο τώρα για τον Ιάσον Αυγής που είναι πίσω στο σκόρ όπως είπαμε με 0-1 από το 22
του, δευτέρου, του πρώτου ημικρόνου προηγείται και φυσικά όπως είπαμε στο 16 είχαμε δύο αποβολές από μία κόκκινη κάθε μία ομάδα και οι δύο ομάδες αγωνίζονται με 10 παίκτες. Για να δούμε τώρα, πολύ χαμηλά η μπάλα θα διώξει ο μικρός. Βγαίνει όλη η ομάδα του Ιάσον τώρα. Παίκτες του Παύλου Μελά προσπαθούν να ανεβάσουν την απόδοση. Με το κεφάλι να διώξει, κερδίζουν οι παίκτες του Ιάσον τώρα πολύ γλίγορα. Εκτελείται με τον Κωνσταντίνου να έχει την μπάλα. Πολύ έξυπνα να παίρνει το πλάγιο ο Ιάσον Αυγής. Με το Γιαβουρόγλου να εκτελεί. Γιαβουρόγλου και πάλι εκεί. Το διώξιμο της μπάλας. Με τον παίκτη του Ιάσον να κάνει τη σέντρα. Αβραμίδης σε καλή θέση να μπλοκάρει. Να δω που πίεσε η ομάδα του Ιάσον. Στο έκτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα με την μπάλα για Βουρόγλου, αλλάζει το 1-2, πάει να γίνει πολύ δυνατή παλιά, καταλήγει εκτός. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι στο ρυθμό, βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια να βγει ο Διοτάσης, εκεί διαμαρτύρεται. Ο Διοτάσης εκεί θα πλήει και την κίτρινη κάρτα φυσικά για τις διαμαρτυρίες του. Δεν είδες ότι ήταν η μπάλα έξω, Καριόλη. Αυτό τον αρέσει να προκρίνεται. Για να δούμε τώρα σε αυτό το πλάγιο που παίρνει η ομάδα του Σαγκής που εκτελείται με τον Παύλο Μελά να κατεβάζει τώρα με τον Ρίτσιο να προσπαθεί να αλλάξει. Ο Ρίτσιο πιέζει, είναι ο μικρός εκεί που έχει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω με τον Κωνσταντίνου, του πατάει πολύ ωραία την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα πολύ έξυπνα ο Κωνσταντίνου, θα πάρει το πλάγιο. Σε ένα πλάγιο τώρα που εκτελείται πολύ γλίγορα για Βουρόγλου. Ο Βουρόγλου τώρα κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία, πάει να γίνει το 1-2. Ωραίος ο συνδυασμός των παιχτών του Ιάσον. Με τον Κωνσταντίνου πάει να γίνει να γυρίσει. Πάει με πολύ δύναμη ο Λάμπρου. Για να δούμε τον Σταμπουλή τώρα. Ο Σταμπουλής με το νούμερο 9 να παίρνει μέτρα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Για να δούμε όλοι οι παίκτες του Ιάσον στην αιστεία του Αβραμίδη. Το διώξιμο της μπάλας και προσπαθούν και πάλι οι παίκτες του Ιάσον να κλέψουν την μπάλα. Πολύ δυνατά παίρνει το φάουλ το παίκτης του Παύλου Μελά με τον αρχηγό του να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τώρα στην μπάλα του έδαφος είναι ο Ρίτσκιος. Συνεχίζεται με τον Κωνσταντίνου η μπάλα. Κωνσταντίνου τελικά έχουμε κόρνερ. Να το κόρνερ, έχουμε μια διακοπή όμως, είναι πεσμένος ο Ρίτσιος. Στο 10ο λεπτό, ολοκλήρωσαμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-1. Ο κύριος Λελιμπούδης ζητάει αλλαγή, έχουμε για την ομάδα του Ιάσον Αυγής. Έχουμε αλλαγή.
αναμυστήρι, όχι. Για να δούμε, προσπαθεί όσο μπορεί ο Ιάσο να βγει να έρθει στην εστία. Πιέζει αρκετά, έχει κατοχή μπάλας εδώ και αρκετά λεπτά. Πιέζει αρκετά για να ισοφαρίσει. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Από τώρα θα μάθεις να κάνεις μαλακίες. Κάζε μπάλα, ρε. Για να δούμε τώρα με τον Γκιάλη να παίρνει μέτρα, να εκτελέσει το διώξιμο με την κεφαλιά. Επιμένει και πάλι ο Ιάσον εδώ στην προσπάθεια να κλέψει. Έρχεται ο Σταμπουλής, σουτάρει όμως, μπάλα καταλήγει. Προηγουμένως είχαμε φάουλ. Πλίκας ο αρχηγός. Με τον Πλίκα να παίρνει μέτρα, να εκτελεί το γέμισμα της μπάλας εκεί. Θα κλέψει πολύ ωραία ο Κωνσταντίνου. Θα αλλάξει πολύ ωραία με τον συμπέκτη αυτός από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Θα δούμε αν προλάβει. Προλαβαίνει ο παίκτης του Ιάσον. Πάει να κάνει τη σέντρα τώρα και έχουμε το φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο τώρα. Αυτό το φάουλ στο 10ο, στο 12 του δευτέρου μηχρόνου. Πάντα σε περιγραφή του Γιώργου Γονόμου, εικόνα μέσα από το philadelphia.gr, γήπεδο Αγίου Βασιλείου, παιχνίδι σωτηρίας. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να φέρουν την νίκη και να παραμείνουν στην κατηγορία. Για να δούμε ποιος είναι αυτός που θα τα καταφέρει. Προς το παρόν ευνοεί το αποτέλεσμα στον Παύλο Μελά. Το σούτο εκεί τώρα που φεύγει απευθείας out από την καλή εκτέλεση του φάουλ στο 12 με 13 του δευτέρου μηχρόνου. Να δούμε τώρα με την ομάδα του Παύλου Μελά να φεύγει σαν τεπίδεση. Να προλαβαίνει πρωτού βγει η μπάλα εκτός. Νέτζιος θα κάνει τη σέντρα εκεί που δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του. Θα μονομαχήσουν ο Ιωαννίδης με τον Ρίτσιο. Ρίτσιος πάει να αλλάξει την μπάλα. Ουρδούλης επιμένει το διώξιμο και έχουμε κόρνερ τώρα. Σε πολύ καλή θέση εκεί ο παίκτης του Ιάσον, ο Κοντέτσις. Ο Κοντέτσις παραχωρεί το κόρνερ. Σε ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα του Παύλου Μελά. Εκτελείται, βγαίνει με τις γροθιές εκεί ο τερματοφυλάκας, ο goalkeeper του Ιάσον, διώχνει, επιμένει και πάλι εδώ ο Παύλος Μελάς. Πολύ ωραία θέση, ο Σταμπουλής θα κλέψει, Σταμπουλής επιμένει, Σταμπουλής, πολύ ωραία θα πάρει και το πλάγιο με τον Σταμπουλή να αλλάζει, αφήνει το συμπαίκτη του να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που εκτελήσεται από την άλλη πλευρά του γηπέδου τώρα η μπάλα. Να δούμε τι θα μας επιλάξει αυτή η πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμη αναμέτρηση. Το λάθος εκεί τώρα. Για να δούμε τώρα που φεύγει σε αντεπίθεση η ομάδα του Παύλου Μελά. Θα σουτάρει τελικά, θα κάνει το σουτ, θα διώσει πάνω από τη γραμμή εκεί η σωτήρια και έχουμε κόρνερ. Να με πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Παύλου Μελά στο 15 του δευτέρου μηχρόνου. Σωτήρια, ο παίκτης, ο Ρουμελιώτης έπεσε, δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Ήταν σε καλή θέση εκεί ο παίκτης του Ιάσον, βγάζει από την
δύσκολη θέση την ομάδα του σε ένα κόρνερ που εκτελήστηκε με τον Κωνσταντίνου να έχει την μπάλα, να προσπαθεί να αλλάξει με τον Πλίκα να κάνει τη σέντρα. Να επιμένει και πάλι εδώ, για να δούμε τώρα στην προσπάθεια έχουμε. Η μπάλα δεν έχει βγει. Με τον Ιάσο να φεύγει σε αντεπίθεση τώρα. Στην προσπάθεια την παλιά δεν θα περάσει, κάνει το λάθος. Ο Μακρύς εκεί. Μακρύς που ζητάει, Μακρύς και πάλι. Μακρύς. Λάμπρου σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Παρακολουθούμε μέσα από τον φακό του Philadelphia.gr, το πρώτο δικό σας αθλητικό κανάλι που το αγαπήσατε και το βάλατε ζεστά στα σπίτια σας και μας παρακολουθείτε. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι και φυσικά καλή πορεία στην επόμενη χρονιά. Να ευχηθούμε στις ομάδες να επιστρέψουν δυναμικά από Σεπτέμβριο προετοιμασμένοι με τις αλλαγές. Έχουμε κίτρινη κάρτα τώρα εκεί. Τώρα στην προσπάθεια της μπάλας, για να δούμε τώρα με την μπάλα να έχει ο Βρίτσας. Βρίτσας θα κρέψει την μπάλα τώρα, για να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Γυρίζει την μπάλα, στο σούτ εκεί ο μικρός πάει να βοηθήσει. Έρχεται με πολύ δύναμη εκεί ο Γραμματόγλου. Προσπάθησε να βλέψει την μπάλα να γυρίσει. Με την ομάδα του Ιάσο να επιμένει τώρα στην προσπάθεια. Εκεί έχουμε τελικά σε θέση offside. Στο Γιαβουρόγλου. Άρχισε να βρέχει και δυσκολεύει το έργο των παιχτών. Το γήπεδο είναι ολισθερό τώρα της βροχής που πέφτει σε αυτό το πολύ δυνατό και κρίσιμο ντέρμπι αναμέτρηση. Γεια σου να βγεις Παύλος Μελάς. Παιχνίδι μπαράζ ανόδου. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα καταφέρει να κρατηθεί στην Α1. Προς το παρόν ευνοεί το αποτέλεσμα. Προς το παρόν έχουμε παιχνίδι αρκετό όμως. Τον Παύλο Μελά που προηγείται από το 22. Να δούμε τώρα στην προσπάθεια να αλλάξει την μπάλα. Ο Τέτσις αλλάζει, πάει να βοηθήσει και ο μικρός. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Γικιάλης αλλάζει την μπάλα. Μπαλιά εκεί με τον Γιαβουζόγλου. Προσπαθεί να περάσει. Πλίκας, ο αρχηγός. Το γέμισμα της μπάλας εκεί, κόβουν οι παίχτες του Ιάσον, σε παρακολουθούν το πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Σταμπουλή να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Μικρός αλλάζει την μπάλα για Βουρόγλου. Με τον συμπαίκτη του θα κάνει το 1-2. Πολύ ωραία θα πατήσει. Θα γυρίσει, θα αλλάξει. Πάει για να αλλάξει προς το μικρό. Το λάθος τώρα. Ο Δέτσις γυρίζει. Μπάλα
Θα καταλήξει τα πόδια των παιχτών του Ιάσον. Με τον μικρό να αλλάζει τώρα. Ολοκληρώσαμε 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 0-1. Με τον Παύλο Μελά από το 22 να προηγείται. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες από το 16 του πρώτου ημίχρονου παίζουν και με δύο παίχτες, με ένα παίχτη λιγότερο λόγω της δύο κόκκινης κάρτες στον Μαυροβουνιώτη και στον Γεροντίδη. Ρουμελιώτης. Γιάννογμε τώρα στην προσπάθεια, προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτη του να αλλάξει. Πολύ ωραία η μπαλιά, εκεί το πάτημα. Δεν πρόλαβε ο παίκτης του Ιάσον εκεί, καταλήγει σε πλάγιο. Με τη βροχή είναι όσο πάει να δυναμώνει, ο κόσμος να παρακολουθεί με πολύ αγωνιώδης το παιχνίδι που κυλάει. Πολύ ομαλά, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας, είναι κάποιος παίκτης πεσμένος εκεί τώρα στο έδαφος. Δηλαδή να πονάει εκεί ο παίκτης του Παύλου Μελά. Τώρα διακοπή του παιχνιδιού με τον Λιμπούτη να σταματάει το παιχνίδι. Ρε Λιμπούτη, ρε Λιμπούτη, πόσο κερίος είσαι ρε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα με την ομάδα του Ιάσον να έχει την μπάλα. Με τον Γκιάλη να κάνει τη σέντρα, να μην μπορεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Να πατήσει την μπάλα, διοτάσει στα σουτάρι. Ο Μελιώτης θα μπλοκάρει τώρα. Καπρέλης. Καπρέλης αλλάζει την μπάλα. Ο Ιάσον είναι αυτός που προσπαθεί να βρει τρόπο να φτάσει στην αιστεία του Αβραμίδη. Με τον μικρό τώρα να έχει την μπάλα. Απατάει πολύ ωραία την μπάλα, θα γυρίσει και το γύρισμα. Με τον παίκτη του Ιάσον να έχει την μπάλα, να κάνει τη σέντρα, πολύ χαμηλά η μπάλα. Ο Πλίκας σε καλή θέση, παραχωρεί το πλάγιο. Γήπεδο Αγίου Βασιλείου. Παιχνίδι της Α1. Παιχνίδι μπαράζ παραμονής. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο και θα παραμείνει σταθερά στην Α1. Με τον Ιάσον τώρα να έχει κατοχή μπάλας αρκετά. Να προσπαθεί να αλλάξει Κωνσταντίνου, κάνει να γράψει τώρα το κόρνερ. Να το κόρνερ ακριβώς στο 23 και σηκώνει τους ελάχιστους θεατές που ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα του Ιάσον, να βγει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για την σωτηρία. Και κεφαλιά εκεί Αβραμίδης σε καλή θέση θα μπλοκάρει αυτή η φάση στο 24 με 25 του δευτέρου ημιχρόνου. Μικρός εκεί που κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα για την ομάδα του Ιάσον. Μπάλα πίσω,
Καπρίλης αλλάζει με τον Γιαβούρογλου. Μπαλιά εκεί που προσπαθεί ο Κωνσταντίνου να κλέψει. Τελικά έχει βγει εκτός. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα με τον τερματοφύλακα του Παύλου Μελάνα να διώχνει και να δίνει τη συνέχεια του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα με την προσπάθεια το γέμισμα εκεί, προσπαθεί στο Ρίτσο να πάει μπάλα. Τελικά ήταν πολύ δυνατή, κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του Ιάσον Αυγής. Και τώρα ο Ιάσον είναι αυτός που έχει χώρο να φύγει σε μια νέα αντεπίθεση. Με τον μικρό να έχει την μπάλα. Να αλλάζει με τον Σταμπουλή. Το γύρισμα της μπάλας εκεί. Προσπαθεί να περάσει το κόψιμο. Είμαι τώρα στην προσπάθεια. Επιμένει και πάλι εκεί ο παίκτης του Παύλου Μελά. Θα πατήσει την μπάλα. Θα δοκιμάσει το σούτ του. Δεν θα το κάνει τελικά. Θα αλλάξει με τον συμπαίκτη του. Τώρα θα πάει να βοηθήσει. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια, το γύρισμα, το διώξιμο εκεί από τους παίκτες του Ιάσον. Πολύ γλυόρα η μπάλα, καταλήγει από τον Γιαβουρόγλου, παραχωρεί. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη σας εσείς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τους επίσημους χορηγούς. Εκενώσεις Βόρθο, τεράστιος Σιδηρόπουλος στο Στίβος. Χωματουργικά εργασίες, υλικά οικοδομών, καψόξυλα και εργασιακές δουλειές στην περιοχή του Β' Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο Τελετών Κίμηση. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας που μας προσφέρουν αυτήν την αμαδρέση. Για να δούμε τώρα το κλέψιμο από τον Σταμπούλη. Η παλιά προσπαθεί να περάσει και έχουμε το φάουλ. Κάτω μια κάρτα ρε, κάτω μια κάρτα ρε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με την ομάδα του Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια με τον παίκτη του Γιάσον. Να το ψευδαλίγο να είχαμε το 1-1. Πολύ καλή στιγμή στο 28 του δευτέρου ημιχρόνου. Πλησίασε και άγγιξε τον γκολ εδώ η ομάδα του Γιάσον Αυγής. Δεν τα κατάφερε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα, για να δούμε τώρα με την προσπάθεια την μπάλα που φτάνει στα πόδια των παιχτών του Ιάσον Αυγής, με τον Σταβουλή να έχει χώρο τώρα μπροστά του, με τον Κωνσταντούδη να έχει δύο παίχτες μπροστά του, θα πάρει το φάουλ τώρα. Πολύ υπόδειξη εκεί του κυρίου Δημητριάδη. Με τον παίκτη του Παύλου Μελάνα διαμαρτύρεται. Με τον Σταμπουλή να παίρνει φόρα τώρα να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ιάσον Αυγής. Είμαστε ακριβώς
στο 30, ολοκληρώσαμε 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα τελευταίο 15 λεπτό που μένει για να ολοκληρωθεί η σημερινή αναμέτρηση. Αυτή η πολύ ενδιαφέρον αναμέτρηση σωτηρίας, παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που βρέθηκαν και πάλι στο γήπεδο του Παύλου Μελά. Μεγάλη νίκη στα πέναλτι για τον Ιάσον Αργής. Έσπασε την έδρα και τώρα αναμετρούνται στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου οι δύο ομάδες για την παραμονή στην Α1. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα με τον τερματοφύλακα του Παύλου Μελάνα διώχνει. Με πολύ καλή δύναμη έρχεται εκεί ο Κωνσταντούδης Κωνσταντίνου. Για να δούμε τώρα στα Μπουλής. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια το σουτ. Πολύ ωραία φάση. Δοκίμασε το σουτ ο Δικέλης. Η μπάλα κατέληξε από την έξω αστεία. Αυτή η φάση στο 31. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια το γέμισμα της μπάλας. Παύλος Μελάς είναι αυτός που προσπαθεί να βρει τρόπο τώρα. Σε πολύ καλή θέση το κλέψιμο της μπάλας με τον Σταμπουλή. Να προσπαθεί να περάσει μέσα από δύο παίκτες, από τον Πλίκα και από τον Φυλάκη. Διώξουμε τις μπάλες τώρα. Για να δούμε τώρα στο γέμισμα της μπάλας εκεί με τον Γιαβρόγλου να δοκιμάζει να κάνει την κεφαλιά. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Καταρχήρια μας τώρα, αρχηγέ, που χτύπησες, μαλάκα! Έλα ρε, Σφύρο! Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γιαβουρόγλου να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Ιάσον Αργής. Συνέχεια στο παιχνίδι ο Αβραμίδης, ο goalkeeper του Παύλου Μελά, θα δώσει την συνέχεια του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα, ο μικρός είναι αυτός που κλέβει την μπάλα. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Ο Ιάσον Αργής έχει χώρο μπροστά του. Θα προσπαθήσει να περάσει μέσα από δύο παίκτες μπάλα. Καταλήγει σε πλάγιο. Σε ένα πλάγιο τώρα που λέτε μικρός από πολύ μακριά θα δοκιμάσει το σουτ και η μπάλα θα περάσει από όλους τελικά out στο 34 του δευτέρου ημιχρόνου. Γεια σας, Αναβίζει Παύλος Μελάς 0-1 από το 22 του δευτέρου ημιχρόνου. Προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτή η αναμέτρηση. Πιστεύω τα έχει όλα, ένταση, πυγμό,
αντοχή. Μια κερκίδα κατάμεστη και ένας χώρος πανέμορφος όπως είναι το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου, όπως είπαμε. Ο Άγιος Βασίλειος που αγωνίζεται στην Α κατηγορία. Δηλαδή δεν θα προλάβει εκεί ο παίκτης Γιάσον Αυγής. Έδιωξε την μπάλα εκτός. Θα δει και την κίτρινη κάρτα στο 35 του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα δεκάλεπτο απομένει στο 70, είμαστε ακριβώς. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα. Με τον Πλίκα να διώχνει προτού φτάσει μπάλα στο παίκτη του Γιάσον. Τώρα την προσπάθεια αλλάζει. Για τον Ρόγλου και έχουμε κίτρινη κάρτα. Ο Γιάσον Αυγής που προσπαθεί και πιέζει αρκετά. Εδώ και λίγα λεπτά κατοχή μπάλας αρκετά. Πιέζει για να φέρει αυτό που θέλει. Την παιχνίδι στη ισόπαλο. Θα δούμε αν τα καταφέρει να φτάσει σε ένα γκολ. Με τον Γιακάλη να εκτελεί μέσα από δύο παίκτες, θα διώξουν οι παίκτες φυλάκης με τον Παύλο Μελά, φυλάκης που ζητάει την μπάλα. Μαλλιά εκεί με τον Λάμπρου. Για μαρτυρίες εκεί με τον Σταμπουλή, τα λένε ο Λάμπρου. Με τον Πλίκα τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα με την ομάδα του Παύλου Μελά, με τον μικρό να διώχνει εκεί. Παύλος Μελάς είναι αυτός που προσπαθεί τώρα να βρει τρόπο να σουτάρει. Θα το κάνει, πολύ σωτήρια. Ο Ρουμελιώτης παραχωρεί κόρνερ στο 38 του δευτέρου ημιχρόνου. Μπάλα καταλήγει out. Έλα, μακριά, ρε. Όλα μπαίνουν στην ευθεία προς το τέλος. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι η ομάδα του Γιάσον Αυγής που πιέζει αρκετά εδώ και αρκετή ώρα. Έχει κατοχή μπάλας αρκετά. Προσπαθεί να φέρει τον γκολ της Οφάρσης. Να δούμε αν τα καταφέρει, για να δούμε τώρα στην προσπάθεια το σουτ. Πολύ άστοχο, πολλά μέτρα από την εστία του Αβραμίδη. Στο 85. Το παιχνίδι φτάνει προς το τέλος του. Είμαστε στο 85. Ο κόσμος παρακολουθεί με πολλή αγωνία μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Λιμπούδη.
ικανοποιημένοι οι φίλοι του Παύλου Μελά, δυσαρεστημένοι από την άλλη πλευρά οι παίκτες και οι φιλάθροι του Ιάσον Αυγής. Ο κόσμος παρακολουθεί, όπως είπαμε, με αγωνία αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αναμέτρηση της Α1. Μακριστείτε, ρε! Ζητήστε πάρα, ρε! Θα πατήσει πολύ ωραία πάρα, τώρα ο παίκτης, θα κάψει, θα μπαλιά, κεφαλιά, εκεί θα έρθει με πολύ δύναμη. Ο Αρβανίδης όμως θα μπλοκάρει στο 86 του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δούμε τι θα, αν αλλάξει κάτι στα τελευταία 5 λεπτά που απομένουν. Σιγά θα έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις. Είχαμε κάποιες τραυματισμούς στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε κάποιες διακοπές. Για να δούμε τώρα στο γύρισμα της μπάλας εκεί που θα πάει στα πόδια των παιχτών του Ιάσον Αυγή. Είναι πολύ δυνατή όμως η παλιά, καταλήγει σε πλάγιο. Έχουμε την αλλαγή για την πλευρά του Παύλου Μελά. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, βγαίνει ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης δεν βιάζεται. Όλα αυτά στο 87 με 88 του παιχνιδιού. Τώρα θα σφυρίξει ο κύριος Λιμπούδης την συνέχεια του παιχνιδιού με τον Παύλο Μελά να έχει την μπάλα. Καραγιαννίδης προσπάθησε να περάσει την μπάλα, θα πάρει πολύ έξυπνα το πλάγιο. Πλάγιο που εκτελέστηκε πολύ γλίγορα αυτή τη φορά για την ομάδα του Ιάσον, με τον μικρό να έχει την μπάλα. Να αλλάζει την μπάλα με τον Κωνσταντίνου να προσπαθεί εκεί να προλάβει την μπάλα. Μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για τον Παύλο Μελά. ...87-88 είμαστε. Ιάσον Αυγής, Παύλος Μελάς από το 22 του πρώτου ημιχρόνου προηγείται η ομάδα του Παύλου Μελά με 1-0. Σκαφτεί παλιά εκεί με τον Πλίκα να διώχνει με την κεφαλιά, να διώχνει πολύ δυνατά. Πάει και ο Πλίκας εκεί δυνατά και πάλι διώχνει με τον Ιάσον να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα τώρα. Ο Τάσης έχει χώρο μπροστά του, φεύγει. Ο Τάσης επιμένει. Έχει δύο παίκτες μπροστά του. Θα πάρει πολύ έξυπνα
το πλάγιο. Καρδιοχτύπια εδώ στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου σε αυτό το μεγάλο μάτς παραμονής στην κατηγορία, με τον Ιάσο να βγεις να έχει την μπάλα τώρα, με τον Σταμπουλή να έχει χώρο μπροστά του, η μπάλα έχει βγει τελικά. Στο 89 είμαστε, ένα λεπτό για να ολοκληρωθούν τα 90, για να δούμε σε ποιες καθυστερήσεις πόσα λεπτά θα δώσει ο κύριος Λιμπούδης. Διάσον είναι αυτός που παίχει κατοχή μπάλας και ψάχνει και τον γκολ. Το γκολ που θα σώσει και θα πάει το παιχνίδι στην παράταση. Προς το παρόν ευνοεί το αποτέλεσμα στον Παύλο Μελά που δίνει το στόχο για την παραμονή στην Α1 κατηγορία. Ενώ εδώ όμως το κλέψιμο από τον παίκτη του Ιάσον Αυγής, η μπάλα τελικά θα αλλάξει πολύ ωραία. Η μπαλιά ήταν πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει. Έρχεται με πολύ δύναμη ο παίκτης του Παύλου Μελά, το Σωτήρι. Περνάει. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια το γέμισμα της μπάλας εκεί. Στην προσπάθεια θα βγει ο Ρουμελιώτης. Θα μπλοκάρει πολύ ωραία. Στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων ολοκληρώσαμε. Το παιχνίδι πάει προς το λήξη του φινάλε. Όλα δείχνουν ότι ο Παύλος Μελάς είναι αυτός που θα κρατηθεί και θα παραμείνει στην κατηγορία στα λίγα λεπτά που μου μένουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή του αγώνα. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Σε αυτή η ομάδα που λέγεται Ιάσον Αυγής, του χρόνου όλα δείχνουν ότι θα παίζει στην Α κατηγορία. Δυστυχώς. Μία από τις αγαπημένες μας ομάδες. Ο κύριος Λεπούδης κοιτάει το ρολόι του, δεν θα αργήσει να σφυρίξει. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Ολοκληρώσαμε και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα παραμένει να προηγείται ο Παύλος Μελάς από το 22. Σκάμε 10 παίκτες από το 16. Η αποβολή του Μαυροβουνιώτη και του Γεροντίδη. Για να δούμε τώρα το 1-2 προσπάθεια εκεί, τελικά έχει βγει μπάλα. Δεν θα αργήσει ο κύριος Λεμπούδης να σφυρίξει. Ήδη ικανοποιημένοι οι φιλάθλοι του Παύλου Μελά αποχωρούν σιγά σιγά από το γήπεδο. Οι φίλοι του Ιάσον Αυγής περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα. Όλα δείχνουν ότι ο Παύλος Μελάς είναι αυτός που θα κρατηθεί και θα παραμείνει στην Α1. Διεκδικείς βολιά πλέον, έχτυμα, φίλης!
Για να δούμε σε αυτό το φάουλ πιθανό να είναι και το τελευταίο με τον Μακρύ να παίρνει μέτρα. Μακρύς τώρα για τον Ιάσο να βγεις. Μακρύς παίρνει φόρα. Όλη η ομάδα του Ιάσο να βγεις στα αναισθησία του Αβραμεδί. Το διώξιμο της μπάλας θα πατήσει, θα δοκιμάσει το σουτ πολύ ψηλά και κάπου εδώ το τελευταίο σφύριγμα. Ο Παύλος Μελάζη είναι αυτός που παίρνει τη νίκη, παίρνει και την παραμονή, το εισιτήριο, την παραμονή στην Α1 κατηγορία. Με τελικό αποτέλεσμα εδώ, γήπεδο Αγίου Βασιλείου, Γιώργος Οικονόμου στην περιγραφή, Σπύρος Μαλέας στην κάμερα, από το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Τελικό αποτέλεσμα, για σαν να βγεις Παύλος Μελάς από το 22 του πρώτου ημιχρόνου. Μεγάλη νίκη για τον Παύλο Μελά. Big hit.